Θέλω πρώτα να πάμε όμως στη Νέα Δημοκρατία και σε έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Από εδώ, από την Κεντρική Μακεδονία. Γειτονάκι είναι ο κύριος Φόντας Μπαραλιάκος από την Πιερία. Βουλευτής Πιερίας, να μας δώσει λίγο και το κλίμα του Σαββατοκύριακου εκεί στις ακτές της Πιερίας, της Κατερίνης, του Πλαταμόνα. Γιατί είχαν και επισκέψεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Μπαραλιάκο. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Στου ακροατέ μα, κυρία Ταμπάζη, κύριε Στολάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ευχαριστούμε. Αν και θα είναι ζεστή εβδομάδα αυτή, έτσι. Καυτή, δεν θα είναι ζεστή. Καυτή θα είναι, κύριε Μπαραλιάκο. Εσά, σα πετυχαίνουμε τώρα στην Πιερία ή έχετε ήδη κατέβει Αθήνα? Είμαι στην Αθήνα από χθε το βράδυ, γιατί είχα τη χαρά μαζί με την οικογένειά μου να παρακολουθήσω το μάτς, το κρίσιμο για την πρόκληση της εθνικής ομάδας μπάσκετ στους Ολυμπιακούς. Α, για δώστε μας λίγο κλίμα που εμείς δεν ήμασταν. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά, ήταν μια γιορτή πραγματικά του αθλητισμού, αν θέλετε, με πολλή συγκίνηση και πολλή χαρά στο τέλος. Είναι ιστορική αυτή η πρόκριση της εθνικής ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ένα γεμάτο στάδιο, με πολλά παιδιά μέσα, πολλές οικογένειες, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Μια εκπληκτική εθνική ομάδα που τα δώσαν όλα για το εθνόσημο και για τη χώρα. Είναι πρεσβευτές της χώρας μας οι αθλητές μας. Το νιώσανε και μας το μετέδωσαν αυτό. Πραγματικά ήταν έτσι από τα όμορφα βράδια που νομίζω ότι όλη η Ελλάδα θυμήθηκε τις πάλιες επιτυχίες εθνικής που γίναμε όλη μια ομάδα και πανηγυρίζαμε και παλιότερες κατακτήσεις φυσικά. Ωραία. Να πάρουμε και μια χαρά. Να πάμε Παρίσι. Να πάμε Παρίσι. Να δούμε και από κοντά τι γίνεται εκεί. Κύριε Μπαραλιάκο, εγώ πάντως το Σαββατοκύριακο ήμουνα στα μέρη σας. Πήγα και έκανα μπάνιο εκεί στο Μακρύγιαλο και στη Μεθόνη. Και δεν ξέρω. Καταπληκτικά. Εγώ επειδή γύρισα το Σάββατο ήμουνα καταπληκτικά. Αυτοί που γυρνάνε την Κυριακή δεν είναι τόσο καταπληκτικά. Τι γίνεται με αυτό το δρόμο εκεί? Ξέρετε εσείς πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, έτσι θα περάσει όλο το καλοκαίρι? Κοιτάξτε, στο κομμάτι της Πιερίας νομίζω ότι έχουν διορθωθεί αρκετά τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τις ώρες αιχμής της επιστροφής, κυρίως της Κυριακής στον βράδυ, δηλαδή στο τούνελ έξω από την Κατερίνη και σε κάποια σημεία που γίνονται οι εργασίες στον δρόμο. Με την τελευταία ρύθμιση που έγινε μετά την παράδοση του νέου της νέας σύραγγας, που είναι με τις νέες προδιαγραφές, με τους νέους κανόνες ασφάλειας και με την εκτροπή των βαρέων οχημάτων από την περιφερειακή της Κατερίνης, νομίζω ότι είναι μικρό το πρόβλημα, έχει μετριαστεί αρκετά. Πάντως μετά τα διόδια των Μαλγάρων γίνεται ένα ρεύμα για την επιστροφή και φαντάζομαι... Αυτό έλεγα προς τα Μάλγαρα, μετά στο Θεσσαλονίκη. Εκεί έχει την ταλαιπωρία. Υπάρχει το πρόβλημα με την γέφυρα, που νομίζω ότι μέχρι να ολοκληρωθεί θα έχουμε λίγο ταλαιπωρία ακόμα. Αλλά αυτές οι οδικές παρεμβάσεις που γίνανε, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που γίνανε το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι της Πιερίας και έξω από την Κατερίνη που είχαμε το μεγάλο το πρόβλημα, έχει διορθωθεί κατά πολύ το τελευταίο διάστημα, στους τελευταίους δύο μήνες. Κύριε Μπαραλιάκο, θα μας κάνετε και τον ρεπόρτερ βέβαια, για να μας πείτε λίγο και πώς κινείται η Πιερία τουριστικά, εάν έχουν ξεκινήσει οι κρατήσεις, αν έχουν ξεκινήσει να έρχονται επισκέπτες, εάν υπάρχουν πληρότητες στα καταλήμματα. Τι μηνύματα παίρνετε εσείς από τον κόσμο με τον οποίο συζητάτε, από τους επαγγελματίες? Ξέρετε ότι είμαι άνθρωπος της πιάτσας και μιλάω για αυτό. Γι' αυτό ρωτάω, κύριε Μπαραλιάκο. Και με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Είναι μια πολύ καλή χρονιά η φετινή. Δεν ξεκίνησε τόσο καλά όσο αναμενόταν. Αλλά οι πληρότητες είναι σχεδόν στο 90% με 100%. Υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα στο νομό μας και με σύντομες επισκέψεις διημέρου, τριημέρου, δηλαδή αυθυνερώνοντα τα Σαββατοκύριακα από τους κοντινούς νομούς. Μας προτιμάει και η Θεσσαλονίκη βέβαια φέτος λόγω του οδικού δικτύου και της άμεσης πρόσβασης προς το νομό μας. Αλλά γενικότερα και οι κρατήσεις είναι καλές και οι υπηρεσίες έχουν ανέβει τα τελευταία χρόνια από τους επαγγελματίες και θέλω να τους συγχαρώ γι' αυτό σε όλους τους τομείς και κλάδους του τουρισμού. Οπότε η χρονιά
τώρα μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι, Ιούλιο και Αύγουστο. Κυλάει κανονικά, φυσιολογικά, έτσι όπως θα θέλαμε. Με πολύ κόσμο, ειδικά τα Σαββατοκύριακα αλλά και τις καθημερινές. Και έτσι φαίνεται να εξελίσσεται με μια ίσως μεγαλύτερη διάρκεια καλοκαιριού φέτος από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Αλλά πρώτα αυτηρός να πάνε όλα καλά. Μάλιστα. Και να είμαστε εδώ να κάνουμε το ταμείο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Έχετε και πολιτιστικούς θησαυρούς στην περιοχή σας. Πριν από λίγες μέρες ήταν εκεί και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία εγκαινίασε το ανακαινισμένο Ελληνιστικό Θέατρο του Δίου και κήρυξε την έναρξη του 53ου Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός πολιτιστικού θεσμού που πραγματικά συγκεντρώνει πάρα πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο. Πραγματικά την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε μια διήμερη επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη. Την Τετάρτη κήρυξε την έναρξη του 53ου Φεστιβάλ Ολύμπου, ένας θεσμός που κρατάει δεκαετίες, ένας κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός, όχι μόνο για την Πιερία αλλά για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Έκανε τα εγκαίνια, όπως είπατε, του θεάτρου, του αρχαίου θεάτρου, αλλά και των κατασκευών και των ανακαινήσεων που έχουν γίνει στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου, στα εκδοτήρια, στους ταλέντες, στο αναψυκτήριο. Έχουν γίνει με χρήματα ταμεία ανάκαμψης πολλά στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου, που βρίσκεται βέβαια και το θέατρο, και κήρυξε και την έναρξη του φετινού φεστιβάλ, που είναι ένα πλούσιο πάλι πολιτιστικό καλοκαίρι με το Φεστιβάλ Ολύμπου. Και την επόμενη μέρα, την Πέμπτη το πρωί, πήγαμε και εγκαινίασε υπουργός την επισκέψιμη μουσιακή αποθήκη του Μακρυγιάλου, ένα παλιότερο έργο που λόγω κάποιων συγκεκριμένων δυσκολιών είχε μείνει πίσω, με πολλή δουλειά από τους ανθρώπους αρχαιολόγους εκεί και τους υπεύθυνους της μουσιακής αποθήκης, και είναι πλέον άνοιξη της πύλησης, είναι διαθέσιμη στο κοινό με τα σπάνια ευρήματα της Βόρειας Πιερίας που υπάρχουν εκεί. Και έβγαλε και μια είδηση υπουργός εκείνη τη μέρα. Ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψουν συλλογές, σπάνιες συλλογές, αρχαιολογικές συλλογές, διαμάντια πραγματικά του ευρημάτων της Βόρειας Πιερίας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αποθήκες του Μουσείου Θεσσαλονίκης. Θα επιστρέψουν στον χώρο που βρέθηκαν, θα επιστρέψουν στην μουσιακή αποθήκη, στο Μουσείο του Μακρυγιάλου, για να εκτεθούν. Ήταν ένα δίκαιο, αν θέλετε, και ένα πάγιο αίτημα των τοπικών κατοίκων, αλλά όλων των φορέων. Είχα ασχοληθεί και εγώ από την πρώτη μέρα που εκλέστηκα ως βουλευτής με αυτό το αίτημα, και είχαμε τη χαρά και την τιμή να το μάθουμε από την υπουργό την προηγούμενη Πέμπτη που ήρθε να εγκαινιάσει το Μουσείο του Μακρυγιάλου. Δύο ευχάριστες έτσι εξελίξεις και ευχάριστα νέα τοπικά για μας που αναβαθμίζουν, αν θέλετε, τον αρχαιολογικό πλούτο και τον πολιτισμικό πλούτο της περιοχής μας. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Μπαραλιάκο, ο κύριος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στην Ουάσιγκτον για να πάρει μέρος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα δούμε αναλυτικότερα στην πορεία της εκπομπής το πρόγραμμα και τις συναντήσεις που ενδέχεται να έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Χθες, στην καθιερωμένη ανάρτησή του στα social media, εκεί όπου αναφέρεται στον απολογισμό του κυβερνητικού έργου την εβδομάδα που πέρασε, έδειξε το ότι προτεραιότητα για την κυβέρνηση παραμένει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μίλησε επίσης για προσλήψεις 10.000 μονίμων στον τομέα της παιδείας, στον χώρο της παιδείας. Αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που γίνονται να μειωθεί η ακρίβεια και τα πρώτα ενθαρρυντικά στοιχεία από τις εκτιμήσεις της Eurostat, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του στο Facebook. Η ακρίβεια είναι το ζήτημα το οποίο νομίζω απασχολεί κάθε ελληνική οικογένεια. Γίνονται κάποιες κινήσεις, κάποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται από πλευράς κυβέρνησης. Ωστόσο, θέλω να ρωτήσω, μήπως πρέπει να γίνει και κάτι ακόμα, μήπως δεν είναι αρκετές αυτές οι παρεμβάσεις? Κοιτάξτε, δείτε, το στοίχημα βέβαια είναι καθημερινότητα, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και νούμερο ένα πρόβλημα της καθημερινότητας είναι η ακρίβεια, όπως το λέτε. Δεν θέλουμε ούτε να το κρύψουμε, ούτε να το βάλουμε σαν δεύτερη προτεραιότητα.
Γι' αυτό και αν δείτε και τα τελευταία στοιχεία και του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανικού Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών που παρουσιάστηκαν τις προηγούμενες μέρες, αλλά και γενικότερα και, το, και ο πληθωρισμός στα τρόφιμα που έπεσε όλο αυτό το διάστημα, δείχνει να, τα μέτρα που έχουν ελεγχθεί μέχρι τώρα και εντείνονται αυτά τα μέτρα. Είδατε και με, την, και με τον νέο υπουργό, τον κ. Θοδωρικάκο, εξαγγέλθηκαν και τα καινούργια πρόστιμα που πολλαπλασιάστηκαν έτσι από τα αρχικά που υπήρχαν. Όλη η κυβέρνηση, όλοι οι προβολείς έχουν πέσει πάνω σε αυτό το τομέα της ακρίβειας, της τιμής των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ και ειδικά στα πρώτης ανάγκης και στα καταναλωτικά αγαθά. Γίνονται και να συνεχίσουν να γίνονται και άλλα μέτρα μέχρι να αξιωμαλυθεί αυτός ο τομέας, αυτή η αγορά, έτσι ώστε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών μας, εκτός ότι γίνονται κάθε προσπάθειες, μεγάλες προσπάθειες για να αυξηθεί, να υπάρχει μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τα υπόλοιπα που πρέπει να περάσει το μέσο νοικοκυριό το μήνα του. Δεν θέλω να σας απαριθμίσω νούμερα και στοιχεία, δεν έχουν κανένα νόημα αυτά. Νομίζω όμως ότι πηγαίνοντα στο σούπερ μάρκετ μέρα τη μέρα, εβδομάδα τη εβδομάδα, ότι κάποια από τα προϊόντα, τα βασικά προϊόντα, ειδικά τα τρόφιμα το τελευταίο διάστημα, αρχίζουν να σταθεροποιούνται και σιγά σιγά και λόγω του ανταγωνισμού, αν θέλετε, κάποιες τιμές να μειώνονται. Και οι έλεγχοι αυξήθηκαν και το e-καταναλωτής για να βοηθάει τον κόσμο έτσι ώστε να ψάχνει να βρει την καλύτερη δυνατή τιμή των προϊόντων που αναζητά, και τα αυξημένα πρόστιμα και η συνεννόηση με όλους τους προμηθευτές, τους μεγαλέμπορους αλλά και τους ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ, και οι κινήσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός με την Ευρώπη για τον έλεγχο των τιμών, ειδικά τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη, μέτρα δυναμικά και αποφασιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει παντού, αλλά εμείς κοιτάμε εδώ στην πατρίδα μας, στη χώρα μας, πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Κύριε Μπαραλιάκο, είδαμε ότι την προηγούμενη και την παραπροηγούμενη εβδομάδα ακούστηκαν έτσι διάφορες φωνές και εντός Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρομαι στις τοποθετήσεις των δύο πρώην προέδρων του κόμματος και πρώην πρωθυπουργών την περασμένη Δευτέρα στην Αθήνα, στο Πολεμικό Μουσείο, σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμέλης. Είχε προηγηθεί βέβαια και η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, η πεντάωρη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εσείς τι λάβατε, τι μήνυμα πήρατε από αυτήν την συνεδρίαση? Εκφράστηκαν διάφοροι προβληματισμοί από τους συναδέλφους σας, τους γαλάζιους συναδέλφους σας, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Κοιτάξτε να δείτε, μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, στη Νέα Δημοκρατία, επειδή είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα και συζητάμε και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά, και θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Έχουμε 3 χρόνια μπροστά μας ακόμα στο τιμόνι της χώρας, για κυβέρνηση της χώρας. Τόσο στην κοινοβουλευτική ομάδα ακούστηκαν από πολλούς συναδέρφους εκτιμήσεις και αναλύσεις για το τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά, τι πρέπει να διορθώσουμε σαν παράταξη. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πολιτικό κόμμα, ένας πολιτικός οργανισμός ανοιχτός, έτσι, με διάλογο και με συζήτηση και με κουβέντα. Γι' αυτό και έγινε αυτό, και όπως είπατε διήρκησε 5 ώρες και ακούστηκαν όσοι ήθελαν να μιλήσουν και εξέβρασαν με την τη δικιά τους άποψη και την δικιά τους σκοπιά, την εμπειρία και την προσφορά τους στην κοινωνία αλλά και στο κόμμα, την άποψή τους για το τι έπρεπε να γίνει καλύτερα ή τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Οι δύο πρωθυπουργοί, οι πρώην πρωθυπουργοί, εκφράστηκαν και αυτοί, βάλαν τους προβληματισμούς τους, είπαν κάποιες σκέψεις, κάναν κάποια κριτική. Νομίζω ότι αυτό είναι η υγεία που εκπέμπει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πλεονέκτημα, θέλετε, το να ανήκει σε μια τέτοια μεγάλη παράταξη, την πρώτη κεντροδεξιά παράταξη της Ευρώπης, που κρατιέται πάλι, τα ποσοστά ήταν πολύ υψηλότερα από τα άλλα κόμματα στις ευρωεκλογές, αλλά είχαμε ένα μεγάλο κομμάτι που έκατσε στην άκρη, δεν ήρθε να ψηφίσει. 1.000.000
νεοδημοκράτες δεν πήγαν να ψηφίσουν τις ευρωεκλογές. Και αυτό είναι ότι βαρέθηκαν ή το εκλαμβάνεται, κύριε Παραλιάκο, σαν μια πολιτική κίνηση, σαν μια διαμαρτυρία? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς η μία ανάλυση είναι ότι αυτός ο κόσμος, για ο καθένας για τους δικούς του λόγους, είτε γιατί ήθελε να στείλει ένα μήνυμα, είτε γιατί είχε μια πικρία από το πρώτο έτος διακυβέρνησης χώρας, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, και προτίμησε να εκφράσει αυτή την αντίδρασή του, με τη μη συμμετοχή του σε αυτές τις εκλογές. Η δεύτερη ανάγνωση είναι όμως ότι αυτός ο κόσμος περιμένει κάτι από εμάς. Δεν πήγε σε κανένα άλλο κόμμα, δεν πήγε να ψηφίσει κάποιον άλλον. Είναι δίπλα μας, στέκεται δίπλα μας, στέκεται σε μια γωνία και περιμένει να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Αυτό είναι και η οριμότητα, αν θέλετε, των δημοκρατών, του πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή, και είναι μια πολυτέλεια, αν θέλετε, γιατί η φυσιολογική αντίδραση είναι: δεν θα πω να ψηφίσω εσένα, θα πάω να ψηφίσω τον άλλον. Εντάξει, για να σου δείξω την αντίδρασή μου ή να σου στείλω το μήνυμα. Μπορεί ο άλλος απλώς να μην τους εξέφραζε όμως. Υπάρχει και αυτή. Γιατί ξέρετε, περιμένει ο κόσμος, ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Φαντάζομαι ότι τα ακούτε κι εσείς στη δική σας περιοχή. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν διάφορα θέματα όσον αφορά τη φορολόγηση. Έχουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες διάφορα θέματα και κάποια θέματα, κάποιες αστοχίες με το πρωτογενή τομέα και τους αγρότες μας επίσης δυσαρέσουν στον αρκετό κόσμο. Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες, τα γνωρίζουμε όμως αυτά, και αυτό βοηθάει και η ανάλυση που κάναμε και η συζήτηση που κάναμε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και με τον Πρωθυπουργό αλλά και με τους υπουργούς, έτσι ώστε να δούμε τι δεν πήγε καλά αυτόν τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να δούμε τι διορθωτικές κινήσεις, τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω για αυτές τις κοινωνικές ομάδες, έτσι ώστε αυτό το 1 εκατομμύριο που αυτή τη στιγμή είναι δίπλα μας, είναι απέναντί μας αυτή τη στιγμή και μας παρακολουθεί, να το βελτιώσουμε, να το διορθώσουμε, να κάνουμε την ζωή τους καλύτερη, έτσι ώστε στα αυτά τα 3 χρόνια που μας μένουν, ακόμα που θα είναι η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, να διορθωθούν και να έρθουν πάλι όπως ψήφισαν το 2023, να μας ξαναψηφίσουν το 2027 και ακόμα περισσότερο φυσικά. Μάλιστα. Κύριε Παραλιάκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας μέχρι τότε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, βέβαια. Σας καλή ευχαριστούμε συνέχεια. Πολύ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.